τις εκπομπές. Πες την ιστορία και φύγε. Δεν βλέπω. Γιατί από το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου, όταν ο Μαθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Μακάμπη. Αποφασίστηκε το τέλος του Ιωάννη. Στο μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου είναι ότι δεν θέλει να κάνει μια αλλαγή λοιπόν. Ναι. Αυτό δεν το επικοινωνεί με κανέναν. Ναι. Ούτε καν στο σκληρό πυρήνα των στενών συνεργατών του. 21 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, μία εβδομάδα μετά, έρχεται κάποιος στην Ελλάδα και κάνει ραντεβού μαζί του, προπονητής. Οκ. Okay. Πες μας ποιος. Ο Παόλο Σόουζα. Οκ. Okay. Θα πέφτει λεωφόρος. Λοιπόν. Καλά, δεν έχει κάνει και τίποτα τρομερό στην προπονητική του καριέρα ο Παόλο Σόουζα. Και με τον Παόλο Σόουζα θα τα βάζει. Σαν ήταν στην Ευρώπη. Ένα παίξει για τον Παναθηναϊκό την ψυχούλα του έδωσε. Γκολ με τη Γιουβέντους έβαλε. Και πλακώνεται με τον Άγγελο. Και πλακώνεται με τον Άγγελο. Συγγνώμη, εκεί να δει ιστορίε με Άγγελο και Παόλο Σόουζα. Που του λέγει του Λιμπερόπουλο και τα τόσα τανά τι κάνει. Επειδή έκανε γιόγκα μέσα στα ποδητήρια και του λέει γεμπε και τα τόσα τανά τι κάνει του κάνει ο Άγγελο. Λοιπόν. Για πάμε. Οκ, τέλο πάντων τα έφερε. Προσέγγιση. Η επόμενη μέρα για να φύγει ο Γιωβάνοβιτς έπρεπε να ερχόταν κάποιος που θα ήταν αλεξικέραυνο μεγάλο. Αυτό σου λέει. Να το απορροφήσει. Έτσι. Οκ. Παόλο Σόουζα. Ο Σισε δεν είναι προπονητής, ο Μπέρκ δεν είναι προπονητής. Όχι. Ναι, αυτό. Ο Παόλο Σόουζα, εντάξει, Τσαλενιτάνα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Βεβαίως είχε κάνει τρομερή σεζόν με Παόλο Σόουζα, Βιλένα Τσαλενιτάνα. Το οποίο τον ψάχνουμε φέτος. Λοιπόν. Και έρχεται εκεί, μιλάει. Στου παοκτζίδε πε αυτά που λέγανε γιατί δεν τον πήρε ο μεγάλο τέλο πάντων. Για πε. Εντάξει, το οποίο παιδί βέβαια μπορεί να μην κουμπώσει. Ναι, μπορεί, εντάξει, δεν κάνω σπίτι. Ο Διαμαντόπουλης και να γίνει τρομερά πράγματα. Δεν ξέρεις. Για πάμε. Δεν ξέρεις πώς κουμπώνει όλο αυτό. Γίνεται μια κουβέντα και τα λοιπά. Ένα project, αυτά το να ήταν πάρα πολύ ωραία το ένα, το άλλο, το τρίτο, το παράλληλο. Και του λέει ο Παόλο Σόουζα κάποια στιγμή. Πρώτα όλα πάρα πολύ ωραία. Ναι, να συνεργαστούμε αυτά. Αν αναλάβω τον Παναθηναϊκό θα φύγει ένα παίχτη. Ποιο. Του λέει ο Γιάννης Αλαφούζου, τι είναι, ποιον παίχνει. Πρέπει να φύγει ο Αράο, του λέει. Εκεί παγώνουν όλα, πάνω στον Αλαφούζο, παγώσαν όλα. Καλά, ο Αράο. Δίκιο έχει ο Γιάννης Αλαφούζου. Και μαζί σου, και εγώ θα πάγω. Δίκιο του δίνω. Και εγώ θα πάγω να γράφω. Αδερφέ, εγώ είμαι πάντα. Μπορεί θα του έκανα κόλπο βέβαια. Θα του παρουσίαζα τον αφά, το κοτσιδάκι. Δεμένο. Μπορεί να έχει δει άλλο φάνη. Θα του έλεγα άλλο. Τον έλεγα τι νομιλιάζει. Ναι. Είναι ο Γουίλια, δεν είναι αυτό. Μοιάζει. Αλλά δεν είναι ο άλλο διαβασμένο. Ναι, εντάξει. Ναι, για πες. Προσπαθώ. Μπορεί να είμαι κουραστικό μερικέ φορέ. Όχι απλαστικό σήμερα. Όταν δει το λέω. Θέλω να είμαι πάντα δίκαιο. Και εγώ στη θέση του θα πάγω. Ναι, τον άρα. Τη γυναίκα του λέει αδερφέ ένα παίχτη. Ένα ήθε φέτο και μου κάνει όντω τη διαφορά. Γιατί. Σωστό. Γιατί πριν δύο χρόνια, αδερφέ, ναι. Ο Παόλο Σόουζα ήταν προπονητής στη Φλαμέγκο, θεωρεί ότι ο Αράο και άλλοι τρεις υποκίνησαν την απόλυσή του στη Φλαμέγκο. Κλικαδόρος Αράο εναντίον Παόλο Σόουζα. Εγώ με αυτόν λέει δεν ξαναπάω. Δεν δουλεύει, υπάρχει περίπτωση να συνεργαστώ. Πρέπει να μάθουμε και από Αράο όμως. Και τώρα, του λέει. Για Παόλο Σόουζα. Καλά τώρα, έχει άλλα βάσανα ο Αράο τώρα. Έχει δίκιο. Πρέπει να κάνει τρίτο αυτό είναι για τέλο τη. Τώρα αφήσει μαλλίπη. Αυτό είναι για τέλο σεζόν τώρα. Και του λέει ο Αλαφούζου, πάλι μου δεν γίνεται, συγγνώμη. Ναι. Λέει, όχι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά ναι. Πηγαίνει στην επιλογή του Τερίμ. Θα μπορούσε η ιστορία να έχει γραφτεί πολύ διαφορετικά ως τώρα.